Εμείς και πριν πάμε και στη συνέχεια της συζήτησης και με άλλους καλεσμένους, πάμε να μάθουμε και πώς θα μεταδοθεί το όποιο αποτέλεσμα το βράδυ των εκλογών. Πάμε λοιπόν στην Αντίνη Χαρδαλιά και στην εταιρεία που έχει αναλάβει αυτή τη δουλειά, τη Singular Logic. Καλημερίζουμε και τους δύο. Γεια σας, Αντίνη, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Η αλήθεια είναι ότι η καρδιά των εκλογών χτυπά σε δύο σημεία. Στη Singular Logic και το Υπουργείο Εσωτερικών, που αυτές τις ημέρες αλλά και το βράδυ των εκλογών γίνονται ένα, ενώνει τις δυνάμεις τους για να έχουμε την ασφαλή συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων. Σε 4.815 εκλογικά τμήματα, δηλαδή στο 25% της επικράτειας, θα δοθούν αυτή τη φορά τα συστήματα SRT, είναι τα κινητά ουσιαστικά τηλέφωνα με τα οποία οι δικαστικοί αντιπρόσωποι στέλνουν σε πραγματικό χρόνο τα αποτελέσματα που έχουν σε κάθε εκλογικό τμήμα. Βέβαια, το μεγάλο ζητούμενο για όλους μας, όπως κάθε φορά, είναι ποια θα είναι η ώρα που θα έχουμε το πρώτο αποτέλεσμα, κύριε Κατριώτογλου. Είναι ο διευθύνοντας σύμβουλος της Singular Logic, ο chief ουσιαστικά αυτής της δουλειάς, θα λέγαμε. Πότε θα έχουμε, κύριε Κατριώτογλου, το πρώτο αποτέλεσμα και πόσο ασφαλές θα είναι? Καλημέρα και από μένα. Αυτή η εκλογική αναμέτρηση έχει μερικές ιδιαιτερότητες σε σχέση με την προηγούμενη. Μία, όχι τόσο σημαντική, είναι ότι τα τμήματα είναι λίγο μεγαλύτερα φέτος, άρα η καταμέτρηση θα είναι λίγο αργότερη. Αλλά πιστεύω το κυριότερο θέμα που θα έχουμε θα είναι ότι θα έχουμε πιθανά 2-3 κόμματα κοντά στο 3%, που σημαίνει ότι ασφαλές αποτέλεσμα, ασφαλή εκτίμηση αν θέλετε, μπορεί να έχουμε, μπορεί και να μην έχουμε στις 9,5 που παραδοσιακά δίνουμε το αποτέλεσμα. Αυτό συνδυάζεται λοιπόν και με την αυτοδυναμία, έτσι. Το αν θα έχουμε τα κόμματα αυτά μέσα ή έξω παίζει και στην πάνω. Στην πρώτη. Βέβαια, αλλά αλλάζει το ποσοστό που χρειάζεται το πρώτο κόμμα για την αυτοδυναμία. Έτσι. Σωστά. Άρα μπορεί λοιπόν να ζήσουμε, λέτε, ένα θρίλερ που μπορεί να μας πάει μέχρι αργά. Δεν αποκλείεται. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι σε 9,5 θα ξέρουμε εάν έχουμε θρίλερ ή όχι. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα θα δούμε, ναι, που θα μας πάει ο χρόνος. Πόσο ασφαλής είναι η εκτίμηση. Εκείνη την ώρα θα σας δώσουμε και μια εκτίμηση της εκτίμησης. Δηλαδή θα πούμε τι πιστεύουμε και θα πούμε και πόσο ασφαλές είναι. Πολύ ωραία. Διαφορετικό υπάρχει επίσης από τη δική σας πλευρά σε αυτή τη διαδικασία αυτή τη φορά, κύριε Καριώτογλου? Αυτή τη φορά είχαμε σχεδιάσει να κάνουμε αρκετά διαφορετικά πράγματα, να μας πρόλαβε ο χρόνος. Αυτό λοιπόν που μπορέσαμε και προλάβαμε να κάνουμε τώρα είναι η μετάδοση σταυρών από την περιφέρεια. Αυτό είναι πρώτη φορά γίνεται σε βουλευτικές εκλογές. Δοκιμάστηκε με επιτυχία σε ευρωεκλογές το Μάιο του 2014 και τώρα το εφαρμόζουμε πανελλαδικά και στους σταυρούς. Αποτέλεσμα, το οποίο πιστεύω θα έχει ενδιαφέρον και τηλεοπτικό για σας, είναι ότι για πρώτη φορά θα έχουμε πιθανότατα σταυρούς από Δευτέρα. Δηλαδή θα αρχίσει γρήγορα η ροή των σταυρών από Δευτέρα. Ναι. Και στοχεύουμε έως την Τρίτη να έχει τελειώσει, οπότε να έχουμε και τελικούς βουλευτές. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ θετικά λοιπόν όλα αυτά. Πιο γρήγορα λοιπόν η διαδικασία. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε στην Παρασκευή για να έχουμε το τελικό.